Το έθνος. Αμήν. Στιγμή ενεργοποιείται και καταλαβαίνει. Ξεχωρίζει, διαλέγει, ευαισθητοποιείται, γιατί μηδέν καλό να μηγές κακού. Τηλεόραση κάνει κακό, αλλά κάνει και πολλά καλά. Τουλάχιστον μπορούμε και συνεννοιόμαστε, επικοινωνούμε και κάποια χαμένα πράγματα λόγω εξέλιξης μπορούμε μέσα από τη τηλεόραση να βλεπόμαστε, να λέμε και να επαναπροσδιορίζουμε προβλήματα. Και πάλι συγγνώμη, δεν θα ξαναμιλήσω μέχρι τέλους. Θα ήθελα να ρωτήσω το Στέλιο, που όπως είπαμε είναι νέο παιδί. Οι παλιοί σου οι φίλοι σε βλέπουν σήμερα να έχεις αφιερωθεί στη βοήθεια των ανθρώπων. Τι λένε για σένα? Υπάρχει και θετική πλευρά, αλλά υπάρχει και αρνητική. Η πλειοψηφία ποια είναι? Η περισσότερη είναι η αρνητική. Πηγαίνω σε στέκια, ας πούμε, τοξικομανών που γνωρίζω, τα οποία με αντιμετωπίζουν με πολύ αδιαφορία. Στον κύριο Αντρέα, θα ήθελα να πω ότι. Ρε παιδιά, όσο υπάρχει ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αν με λέγατε Αντρέα, και τώρα που κάνω και κοινωνικά θέματα που έπρεπε να με λες, Αντρίκο, με λες κύριε Αντρέα. Δεν το έχω καταλάβει. Αντρέα, θέλω να είμαι. Θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχει αυτή η ευαισθησία που ανέφερες προηγουμένως. Σε τέτοιες καταστάσεις που συμβαίνουν στο δρόμο, υπάρχει μεγάλη βοήθεια, υπάρχει και μεγάλη περιέργεια. Γιατί είμαι οδηγός και γνωρίζω. Λίγο περιέργεια, λίγο τώρα το είπα. Πιστεύω ότι όταν όμως πεις στον άνθρωπο για ένα οργανωμένο έργο και του πεις να προσφέρει, επειδή η κοινωνία είναι δύσκολη, προκλητική και ο κόσμος είναι κουμπωμένος, πιστεύω ότι δύσκολα θα βάλει το χέρι στη τσέπη για να μπορέσει να βοηθήσει με 50, με 100 ή με 200 δραχμές ή με 1000. Εκεί θα διαφωνήσω μαζί σου, γιατί εγώ που ψάχνω με 4 χρόνια και ο πατέρας Βασίλειος για να βρει πόρους, πολύ λίγους πόρους. Ξέρεις πόσα βρίσκει νερά του Καματερού έχει πιει ο κόσμος και πόσες Αγίες Αθανασίες του Εγάλο έχει υποστεί. Βεβαίως. Ώστε να αμφισβητεί και να θέλει μια απόλυτη διαφάνεια. Είμαστε ανοιχτοί, όπως είπε και ο παππούς προηγουμένως, να έρχονται να βλέπουν στην Ομόνοια. Υπάρχει μια δυσπιστία που πάλι δεν είναι ευθύνη του κόσμου, γιατί τον έχουν γελάσει πάρα πολλές φορές. Και δεν είναι μόνο τα νερά του Καματερού, είναι και πολλοί πολιτικοί που έχουν υποσχεθεί και δεν έχουν καταφέρει τουλάχιστον να βγουν για να πούνε συγγνώμη, δεν μπορώ. Το ωρεοποιούν και εκεί. Θα ήταν καλύτερα να βγαίνει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μην τα ρίχνουμε στον κόσμο. Η δυσπιστία του και αυτή θεμελιωμένη είναι. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει θετική ενέργεια. Υπάρχει. Να αρχίσουμε να αξιοποιήσουμε. Θέλει, παιδιά, είναι ένας δονκιχοτισμός αυτή η πορεία. Θέλει επιμονή. Οπωσδήποτε. Μπορεί να κάνει το καλό. Οπωσδήποτε. Ο Χριστός δεν μας έχει πει. Ο λιθοβολισμός είναι διαδικασία την οποία θα την περάσει. Γι' αυτό πολεμάμε. Θέλω κλείνοντας να στείλει το μήνυμα στα νέα παιδιά. Που θα σε να δώσει σήμερα μέσα από τα το χαμογελό. Που θα ήθελες να τους πεις, ίσως και στους παλιούς σου φίλους, στους τοξικομανείς. Οπωσδήποτε περισσότερο στους ανθρώπους που έχουν μπλέξει με τα ναρκωτικά. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν, να γνωριστούμε, να γνωρίσουν τον Χριστό οπουδήποτε κι αν είναι, οπουδήποτε κι αν είναι, σε όποια εκκλησία θέλουν να πάνε, να φύγουν από τα ναρκωτικά, γιατί χάνονται. Και όχι μόνο χάνονται σαν ανθρώποι, χάνονται και σαν ψυχές. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Μία τηλεφωνική γραμμή που με ειδοποιούν και θα συνεχίσουμε εδώ. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας κυρία Μικρούτσικη. Γεια χαρά σας. Με ακούτε? Ναι. Ναι. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας. Να έρθουμε στην ουσία, ναι. Ναι. Είμαι μια πολύ δεκνή μητέρα από την Καλαμάτα. Και θα σας πω ορισμένα πράγματα, γιατί είμαι ένα άτομο ανήσυχο και ενεργητικό. Το τι περνάμε. Έχετε πάρει το επίδομα για το Πάσχα, δεν το βλέπω να το παίρνετε. Σε αυτό απάνω ήθελα να απαντήσω, κύριε Μικρούτση, και κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει ρευστό. Η Ελλάδα είναι το καλύτερο κράτος στον κόσμο. Μόνο που ένα 25% είναι πλούσιοι, ένα 25% είναι βολεμένοι μαζί του και τρώνε και ξεκυλιάζονται, και το 50% αιμορραγεί. Και όταν λέμε αιμορραγή, να εργάζεται για να τρώει το άλλο 50% που κατά τη δική μου αντίληψη, κύριε Μικρούτσικε, δεν εργάζεται. Μάλιστα. Και θα σας πω τη δική μου την περίπτωση. Εγώ είμαι μια μητέρα 4 παιδιών, κατόρθωση να μεγαλώσω 4 παιδιά, βέβαια δεν τα έχω μεγαλώσει ακόμα στην εντέλεια, να έχω 8.500 έλτσιμα χωρίς να με βοηθήσει κανείς. Και επί 25 χρόνια τώρα που είμαι παντρεμένη και έχω τα παιδιά, να έχω ένα μολύβι και να γράφω το τι θα φάμε σήμερα και το τι θα φάμε αύριο για να τα βγάλω πέρα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έγραψαν και δεν εργάστηκαν ποτέ, γιατί θα σου πούνε λέει δουλέψαμε. Περισσότερο από μένα που σας είπα πόσα ένσημα έχω, δεν μπορεί να έχει εργαστεί άλλος. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν και τρώνε και εγώ συνέχεια πεινάω.
χώρια τις περορίες που έχω κάνει, χώρια στο συζύγου τη δουλειά που βοηθάω. Επίσημα δηλαδή το κράτος το έχω βοηθήσει 8.500 ένσημα. Και δεν έχουμε ψωμί να φάμε. Λοιπόν, και θέλω να πω στον κύριο Υπουργό ότι το 50% που εργάζεται έχει στηρίξει τις ελπίδες του απάνω σε αυτή την κυβέρνηση. Και μου φαίνεται ότι δεν τα πάμε και πολύ καλά τα πράγματα. Κύριε Υπουργέ, να το ακούσετε. Όταν λέει κύριε Υπουργέ, στο σκηνοθέτη μη δείχνει σε μη βάζει σε μένα. Σκηνοθέτη στον Υπουργό, δεν να... τραβάω από τον Υπουργό. Ναι, θέλω να μιλήσω και στον Πάντερ εκεί. Και χαίρομαι που υπάρχουν Θα τα καταφέρομαι. Χαίρομαι που υπάρχουν φιλάνθρωποι άνθρωποι. Αλλά εγώ κύριε Μικρούτσικε δεν θέλω να μου δώσουν φιλανθρωπία για να πληρώσω το ρεύμα μου. Θεωρώ δηλαδή υποτιμητικό αυτό το πράγμα. Θέλω να μου δώσουν τις 100.000 που δικαιούμαι σαν πολύτεκνη μητέρα. Βεβαίως. Και όχι να παίρνουν σήμερα δώρο άνθρωποι 1,5 εκατομμύριο κύριε Μικρούτσι και σήμερα 1,5 εκατομμύριο και η πολύτεκνη όχι γιατί δεν ήρθε το φάξ με τα λεφτά. Δηλαδή πάντα κόβουν από αυτούς που προσφέρουν και από αυτούς που αγωνίζονται. Αυτή η ανισότητα δεν είναι καλό πράγμα κύριε Μικρούτσικε. Και ένα άλλο ακόμα, λένε για την νεολαία. Εγώ έχω 4 παιδιά και έχουμε και την καλύτερη νεολαία. Ό,τι κακό γίνεται το φτιάχνουν οι μεγάλοι και το πλασάρουν στους μικρούς. Και ζητάμε οι μικροί να έχουν μυαλό, αλλά οι μεγάλοι να το πλασάρουν στους μικρούς. Το κράτος, παρακαλώ τον κύριο Υπουργό, κύριε Υπουργέ, σώστε τον κόσμο, γιατί άλλο περιθώριο δεν υπάρχει. Πάτερ, και εσείς στη δική σας την πλευρά στην εκκλησία, πείτε δηλαδή αυτό το που κάνουν την πολυτέλεια μερικοί παπάδες και αδεσποτάδες σε ορισμένες εκκλησίες, έχουν κάνει την νεολαία την ώρα που τα βλέπει να μην μπορεί να την πάει στην εκκλησιά. Διότι εγώ σε ένα χωριό που πηγαίνω πάτερ, Πάσχα κάνουμε ή τη Δευτέρα του Πάσχα ή το Σάββατο το πρωί γιατί δεν έχουμε παπά. Και ανοίγω την τηλεόραση το βράδυ να δούμε την Ανάσταση και βλέπουμε 40 δεσποτάδες, 40 παπάδες σε μία εκκλησία. Γιατί, πάτερ, αυτοί οι άνθρωποι είναι καλύτεροι από εμάς που εμείς δεν έχουμε καν παπά. Αυτά τα πράγματα και ο πάτερ και ο υπουργός να τα ακούσουν. Τα λέει μία μητέρα η οποία στη ζωή της έχει προσφέρει πολλά και βλέπει την κοινωνία να χάνεται. Να σε γερή και να προσφέρεις. Και καλό Πάσχα. Να σε γερή και να προσφέρεις και δυναμική να τα λες. Μήπως δούμε για στην ημέρα. Φιλιά σε όλα τα παιδιά. Άλλη μία τηλεφωνική γραμμή και θα απαντήσετε και βέβαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Και τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Με ακούτε. Σας ακούω. Καλησπέρα σας. Εγώ ψάχνω να βρω τους αίτιους που μας φέρανε τον κόσμο στη Ζητιανά. Μαθαίνουμε σε κάποια δύσκολη στιγμή της ηλικίας μας τι θα πει και εμείς επαιτία. Αυτούς ψάχνω να βρω κύριε Μικρούτσικε. Θέλετε και να πείτε... έχω συγκινηθεί γιατί στην εκπομπή που σήμερα δυστυχώς, γιατί έχω στεναχωρηθεί που έτυχε να τη δω, τις παρακολουθώ όλες, αλλά θα ήθελα να λείπω εκτός από δύο πρόσωπα από εκεί μέσα, στα άλλα τρία που βλέπω έχω απευθυνθεί σε βοήθεια από το 1993 και σε εσάς κύριε Μικρούτσικε και στον κύριο Θάνο Μικρούτσικο και στον πάτερ Βασίλειο και στο Υπουργείο. Πριν 8 μήνες του αρρώστησα πολύ σοβαρά και τους αντιπαρούσα για ένα βιβλιάριο υγείας γιατί αναγκάστηκα να διακόψω την ιδιωτική μου ασφάλιση λόγω οικονομικών δυσχεριών και με κορόιδευαν 9 μήνες κύριε Μικρούτσικο το Υπουργείο Υγείας για να μου δώσει ένα βιβλιάριο επειδή έχω πάθει ένα ατύχημα και το δικαιώνουν σαν Ελληνίδα και σαν πολίτης Έλληνας το δικαιούμουν να το πάρω και με κορόιδευαν. Τι σας κοροϊδεύαν, γιατί άκουσα πολλά υπουργεία, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Το Υπουργείο Υγείας. Άκουσα πατέρα Βασίλειο, άκουσα εμένα. Και εσάς, βεβαίως, και το πάτερ Βασίλειο. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο από άλλο κανάλι, πριν ένα χειμώνα κύριε πατέρ Βασίλειο. Σας ζήτησα και εσάς βοήθεια. Γιατί θέλετε, γιατί να σου κάνει ο πατέρας Βασίλειος, τι να σου δώσει. Βιβλιάριο Υγείας, εγώ τι να δώσω. Βιβλιάριο Υγείας, τι να δώσω. Ξέρει τους λόγους ο πατέρ Βασίλειος. Δεν ξέρει, ρωτάει. Όχι, ρωτάω. Ρωτάω. Δεν ξέρω. Το ξέρετε, πατέρ Βασιλεία, και με είχατε πάρει τηλέφωνο. Πέστε μου τι ζητάγατε από μένα. Δεν είναι ανάγκη να το πω τώρα. Πέστε μου τι ζητάγατε. Όχι, δεν λέτε ότι τον πειράτε, δεν ξέρει τι ζητάγατε. Αυτό ισχύει και για μένα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος προσωπικά είχα αντίληψη του τέμα κόστος της ηλίας.
κυρία Σκουλάκη, από τον Άριο Πάγο. Ναι, πως και σε εσάς σας το είχα ζητήσει. Θέλετε να σας πω και ονόματα τώρα? Πέστε το όνομα, ναι, έτσι που λέτε όμως γιατί... Να σας πω ονόματα που στάθηκα στο τηλέφωνο του κυρίου Σοφρούνες, του κυρίου Κουλούρη και με κοροϊδεύανε και πλήρωσα λογαριασμό τηλέφωνο 17.000 μέρα νύχτα που τους έβαινα, τρία ονόματα. Δεν, λέει, δεν του λέει τίποτα. Και σε εσάς κύριε Σουλάκη, και σε εσάς. Διότι σας είπα, αναγκάστηκα να διακόψω την ιδιωτική μου ασφάλιση. Και θέλω να σας πω ένα, αυτό που είπα... Ποια είστε, εσύ. Γιατί μιλάτε με ονόματα, ποια είστε, δεν μας λέτε το όνομά σας. Ξέρετε, στο... είχα με την καλλιτεχνία σχέση. Έχετε σχέση με την καλλιτεχνία. Είχα μετά το σοβαρό μάτι. Ηθοποιός. Δεν έχει σημασία πλέον. Καλά, αφού θέλετε, ναι. Αλλά σύμπτωση βλέπω μία εκπομπή για ανθρώπους που αναγκάστηκαν να ζητήσουν έστω από πρώην συναδέλφους ή από το κράτος ή από κάποιους ανθρώπους που δείξανε μόνοι τους ότι θέλανε κάποιους να βοηθήσουν και αναγκάστηκαν πολλοί ανθρώποι που ξέρω να έχουν παραμορφωθεί με περούκες και με σουβουκλεμέ ρούχα και έχουν βγει για ζητιανιά. Μάλιστα. Γιατί όλοι τους κρούσανε τους τόρπες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή. Χρήστο. Εδώ φιλοξενούμε στο κοινό μας, φιλοξενούμε το τρίτο καπί του Κερατσινίου. Είναι και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο κουβέντες θα μας πείτε σήμερα. Το θέμα μας είναι η φιλανθρωπία. Είμαστε φιλάνθρωποι, ναι ή όχι, είναι η απάντηση. Όπως υπάρχει ο καλός και ο κακός άνθρωπος, έτσι και η φιλανθρωπία έχει και τους υποστηριχτές που έχουν αγάπη, θέληση και δύναμη να βοηθήσουν, αλλά έχει και τους περιστασιακούς, αυτούς που θέλουν επιφανειακά να δείξουν αυτό που θέλουν. Νομίζω αυτό είναι λάθος, αλλά εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτά τα επίκαιρα θέματα που φέρνετε στην εκπομπή σας, κύριε Μικρούτσικε, και σαν εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, μια και βρίσκεται εδώ και εκπρόσωπος της πολιτείας και εκπρόσωπος της εκκλησίας, μπορούμε να πούμε ότι όλοι μαζί, χέρι-χέρι, μπορούμε να προσφέρουμε και το έχουμε αποδείξει και έχουμε αποτελέσματα. Και έχουμε αποτελέσματα γιατί έχουμε μια άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Εκκλησία, που τα αποτελέσματά μας είναι ουσιαστικά. Οι παρεμβάσεις μας είναι ουσιαστικές με τις διάφορες ομάδες που έχουμε στο Δήμο μας, ομάδες αλληλοβοήθειας, ομάδες που επισκεπτόμαστε τα γυροκομεία και κάνουμε κάτι σημαντικό. Ομάδες με βοήθεια στο σπίτι. Πρόγραμμα που από το 1980 ο Δήμος Κερατσινού ήταν ο πρώτος πανελλαδικά που το ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει ο θεσμός των ΓΚΑΠΗ. Και αυτό είναι προς τιμή και του Δήμου Κερατσινίου αλλά και προς τιμή του Υπουργείου Υγείας που στήριξε τέτοιες ενέργειες. Πιστεύουμε ότι με αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που είπε ο κύριος Κουλάκης και πράγματι είναι μέσα το Κερατσίνι και άλλοι Δήμοι θα προσπαθήσουν με την αγάπη και τη θέληση που έχουν, γιατί απέδειξε ότι τρίτη ηλικία έχει θέληση και δύναμη να προσφέρει τα πάντα για τον συνάνθρωπο. Και αυτό το απέδειξαν οι επιτροπές μας. Είστε δημοτική σύμβουλος, πείτε μας έτσι εντάχει το ειδικό πρόγραμμα που έχετε κάνει εσείς στο Κερατσίνι, που επισκέπτονται, έχουμε και δύο κυρίες εδώ, επισκέπτεστε σπίτια που έχουν πραγματικά ανάγκη. Έτσι, δύο κουβέντες, για πείτε μας γι' αυτό. Και με το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι που υπάρχει από το 80, αλλά και σαν νέο καπί, με τις ομάδες αλληλεγγύης, καταγράφουμε τα μοναχικά και ανήμπορα άτομα και μετά οργανωμένα. Η κοινωνική λειτουργός με τα μέλη της Επιτροπής επισκέπτεται και προσπαθεί να δώσει μία λύση στο πρόβλημά του. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Εδώ, για πείτε μου εσείς. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι για να είσαι φιλάνθρωπος πρέπει να είσαι γεννημένος. Και όχι να προσπαθούμε μόνο με τις εκπομπές ωραίες που κάνουμε να δείξουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρέπει να είσαι γεννημένος για να κάνεις τη φιλανθρωπία. Και εγώ είμαι μέλος στο φιλανθρωπική ομάδα. Διαφωνώ ριζικά, δεν είναι θέμα DNA. Δεν γεννιέσαι αριστερός, δεν γεννιέσαι δεξιός, δεν γεννιέσαι φιλάνθρωπος. Γίνεσαι, είναι θέμα παραδείγματος. Πρέπει να το έχεις μέσα σου, κύριε Μικρούτσικε. Είναι θέμα παραδείγματος. Αν εγώ λειτουργώ έτσι, θα λειτουργήσει και ο γιος μου. Εάν σας πω εγώ ένα παράδειγμα, δεν έχουμε ώρα, που μου συνέβη στο ίδιο μου το σπίτι. Είχα δύο ανθρώπους που ζήτησαν ένα σπίτι για να καθίσουν. Οι περισσότερες κυρίες ξέρουν το σπίτι μου. Έβαλα δύο φτωχικούς ανθρώπους και επειδή θέλω να βοηθήσω, γιατί κι εγώ είμαι από φτωχιά οικογένεια. Ούτε νερό ούτε φως, μόνο είχα έτσι για παράδειγμα ένα χαρτζιλίκι για τα παιδιά μου έπαιρνα τον Νίκη. Έκατσαν 13 χρόνια κοντά μου με αυτό το σκοπό και έδινα τα πάντα. Εργαζόμουν εργάτρια και δεν έπαιρνα Νίκη. Μάλιστα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν στα χέρια μου, ήρθαν οι δικοί τους, δεν είχαν παιδιά και ανοίξανε το σπίτι τους. Και ντρέπομαι για αυτό που λέω, τρία σακουλάκια λίρες έτσι.
Πακέτο είχαν, γιατί η γυναίκα ζητιάνευε αυτή. Μάλιστα. Και γι' αυτό εγώ όμως συνεχίζω να είμαι αυτή που είμαι. Δεν είναι όμως αποδεικτικός. Με ειδοποιούν ότι είναι μία τηλεφωνική και είχα πει να τελειώσουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μου λένε να βγει άλλη μία. Ξέρουν οι συνεργάτες μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, παρακαλώ. Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, εσύ είσαι. Ναι, ακούγομαι. Ακούγεσαι. Λοιπόν, Δημήτρη, εσύ δεν είσαι. Σας παίρνω από πάρα πολύ μακριά, από το κάτω Νευροκόπη, στα σύνορα. Είσαι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος καταρχήν. Θα να χειροκροτήσω που σε ειδοποιήσαμε και πήρες. Όχι μόνο με ειδοποιήσανε, αλλά θα ήθελα να πω ότι το θέμα. Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά σε προβοκάρει στα τηλεοπτικά για να ξέροντας ότι κάποιος δικό σου θα σε πάρει και ήξερα την ευαισθησία σου ότι θα πάρεις. Μα γνωρίζεις πολύ καλά. Το ξέρω, ότι, το ξέρω, Δημήτρη. Δεν χρειάζεται να με προβοκάρει κανείς. Τι να γίνει, είσαι τόσο πολύ άσχολος που δια της μεθόδου της προβοκάτσιας σε βρίσκω. Πάντως επαναλαμβάνω ότι εδώ που με βρήκατε είναι στο κάτω Νευροκόπη που το μαθαίνουμε στην Αθήνα μονάχα όταν έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Ακριβώς, μείον 15. Επειδή η εκπομπή σου έχει πάντα υψηλές θερμοκρασίες, πρέπει να σου πω την ιδιαίτερη χαρά. Μιας και βρίσκεσαι εκεί και δεν θα βγάλω το μετεωρολόγο για τον καιρό, πες μου τι θερμοκρασία έχει στο Νευροκόπη. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 10 βαθμούς, αλλά με διάβγεια ατμόσφαιρας. Μάλιστα. Του μετεωρολόγου μας, Δημάρχου Αθηναίων, κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου ήταν ο λόγος. Λοιπόν, θες να σου επαναλάβουμε το θέμα ή σε ενημερώσανε? Όχι, θα ήθελα να ξέρω μερικές λεπτομέρειες. Το μόνο που πληροφορήθηκα ήταν ότι ήρθε ένα σήμα από την εκπομπή για μια ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ μας. Το κάνω λοιπόν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να παρακαλέσω να μου δοθεί περιληπτικά η εικόνα του ζητήματος που συζητάτε. Ο πατέρας Βασίλειος, λοιπόν, ο παππούς της αγάπης που είναι στην Νίκαια. Ναι. Και ο οποίος σιτίζει αρκετούς, έχει δώσει το σπίτι του, μαζεύει κόσμο, μαζεύει ανθρώπους που έχουν τοξικομανείς, τους φτωχούς. Δεν έχει βοήθεια και πολλές φορές απευθύνθηκε σε σένα για, προφανώς για να το βοηθήσεις. Είναι δίπλα ο πατέρας Βασίλειος. Πες μια κουβέντα για να μας απαντήσει ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, χαίρομαι που σας ακούω. Πριν πω οτιδήποτε, ξέρω ότι είστε πολύ δραστηριό άτομο, αλλά εγώ επειδή κατεβαίνω 9,5 χρόνια στην Ομόνια, στην Κουμουνδούρου, στο σταθμό Λαρίσης και τα λοιπά και μοιράζω σε άσχημο φαγητό, δεν τα βγάζω πια πέρα και προσπάθησα ακόμα και με τον κύριο Κρητικό, το γραφείο του κυρίου Κρητικού του Αντιπροέδρου της Βουλής, να επικοινωνήσω μαζί σας. Εδώ δείχνω το τηλέφωνό μου στους βοηθούς σας, περίμενα μία συνάντηση μέχρι σήμερα, γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι κυρίες και οι κύριοι, ήθελα προσωπικά με εσάς να συναντηθώ. Πιστεύω να μην το χαρακτηρίσετε εγωιστικό. Λοιπόν, ήθελα να συνεχίσω να σας πω το έργο που κάνω. Θέλω να κάνω ένα ανοιχτό Πάσχα τώρα στην πλατεία Κουμουνδούρου. Θέλω κάποια βοήθεια, τουλάχιστον σε πάγκου, σε τέτοια κτλ. Λοιπόν, και ήθελα να έρθω σε επικοινωνία μαζί σας. Χρησιμοποίησα λοιπόν. Εν τη ρήμη του λόγου, ακούστηκε ότι δεν έχεις επικοινωνήσει μαζί. Ναι. Είπα εγώ. Ούτε καμία κυρία πήρε να πει τέλος πάντων ότι ναι. Δεν μπορεί, από το γραφείο του κύριου Κρητικού που επικοινωνήσατε στον κύριο Δήμαρχο, δεν μπορεί ο κύριος Δήμαρχος. Αυτή ήταν η αναφορά, Δημήτρη, ναι. Και το μεγάλωσα εγώ λιγάκι για να επικοινωνήσεις. Μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Καταρχήν, αφού απευθύνω ένα χαιρετισμό και το σεβασμό μου στον πατέρα Βασίλη για το πράγματι. Όμορφο ανθρώπινο έργο που θα σε διακόψω. Σε κάλυψε ο Μανώλης Κουλάκης, ο βουλευτής Χανίων του Πασόκ, λέγοντας ότι είσαι πάρα πολύ ευαίσθητος και σίγουρα κάτι διαδικαστικό γραφειοκρατικό θα είχε γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να σου πω. Γιατί είχες κάλυψη από Πασόκ, αυτό να σου πω. Ναι, ναι, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν μου έχει περιέλθει ποτέ τέτοιο αίτημα από τον πατέρα Βασίλειο. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, γι' αυτό και εκπλήσωμαι. Ίσως να έγινε κάποια προσπάθεια σε άλλο επίπεδο μέσω κάποιες υπηρεσίες του Δήμου και να μην μου περιήλθε ποτέ. Είμαι σίγουρος. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ιδίως μια τέτοια πρόταση και σε συνδυασμό μάλιστα με τα προγράμματα τα ανθρωπιστικά που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Δήμος Αθηναίων, θα είχαμε και τη βοήθειά του. Δηλαδή στο κάλεσμά μας να βρεθούν δίπλα μας διάφοροι παράγοντες, όσοι αυτοί πραγματικά μοιράζονται με την ψυχή τους αυτή την υπόθεση και είναι μια καθαρή περίπτωση, η περίπτωση του πατέρα Βασιλείου που το κάνει από καρδιάς και όχι μονάχα με βάση την υποχρέωση από το λειτουργήμά του, θα είχα ήδη ανταποκριθεί. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για τέτοια θέματα, κ. Κυρουτσάκος, θα πάρει οδηγία να άρχισε μια συνεργασία, αφού πριν όμως μεθαύριο συναντηθώ με τον πατέρα Βασίλειο για να έχουμε αυτό που και ο ίδιος μου ζήτησε,
μια προσωπική επαφή. Θα είναι και χαρά μου να τον γνωρίσω, διότι έχω ακούσει τόσα πολλά για το έργο του, αλλά δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να τον δω από κοντά. Μπράβο, Δήμαρχε. Δημήτρη. Ναι, ναι. Όλα καλά, πολλή δουλειά, όλα καλά. Με τη, φλόγα, το... με τη φλόγα, με όλα εντάξει. Όλα καλά, όλα είναι σε καλό δρόμο. Και κυρίως το σημαντικότερο είναι η ηθική στήριξη των συμπολιτών μας, αλλά και γενικότερα του κόσμου της αυτοδιοίκησης. Αξίζει να πω και κάτι με την ευκαιρία που μου δίνει η ζωντάνια της εκπομπής. Είμαι αυτή τη στιγμή σε ένα κριτικό σημείο της πατρίδας μας. Πριν από λίγο επισκέφθηκα και το συνοριακό φυλάκιο της εξοχής, όπως λέγεται. Εκεί δηλαδή που σταματάει ο κόσμος και αρχίζει κάτι άλλο μέσα. Την εγκατάλειψη, τη φθορά, την ερημιά, εκεί όπου καθημερινά ο συμπατριώτης μας νιώθει την δυσμονιά από το ελληνικό κράτος. Βρέθηκα εδώ και συνομιλώ με τους προέδρους των κοινοτήτων και των δημάρχων της περιοχής. Και γυρνάω πίσω, επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, δύο φορές πιο Έλληνας. Διότι ακριβώς σε αυτές τις γωνιές της πατρίδας μας είναι που δοκιμάζεται σήμερα η αντοχή και το σθένος του ελληνισμού. Και επειδή μου δίνετε την ευκαιρία μέσα από την επικοινωνία να μεταφέρω αυτό που ζω αυτή την ώρα, θα ήθελα να σας πω ότι αξίζει κανείς να βλέπει και λίγο έξω από τα σύνορα της Αθήνας. Ναι. Το λέει αυτό ο Δήμαρχος της Αθήνας. Έχεις απόλυτο δίκιο, να είσαι καλά. Μεγάλη Τετάρτη να έρθει, γιατί είπε σε ένα διήμερο ο πατέρας Βασίλης να συμβεί. Ναι, τη Μεγάλη Τετάρτη θα είναι χαρά μου το πρωί, αν ξυπνάει και νωρίς, που νομίζω ότι το κάνει, κατά τις 8.30 ώρα τον περιμένω στο γραφείο. Ευχαριστώ. Έχεις τα χαιρετίσματα όλων μας και ιδιαίτερα του Μανώλη του Σκουλάκη που βλέπω ότι σου χαμογελάει, εσύ δεν το βλέπεις. Είναι φίλος μου καλός και συνεργαστήκαμε πολύ για τα κοινωνικά θέματα. Το κατέθεσε εδώ και είπε. Και κάτι μου έχει λείψει η συνεργασία μας. Και εμάς μας έχει λείψει ως, ως υπουργός. Λοιπόν, Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Περνάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και μετά θα γίνει ένα κλείσιμο από όλους σύντομο της κουβέντας που έχουμε ξεκινήσει. Αιώνες οι άνθρωποι πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη. Σαν ένα κοινό τσιπς. Μέχρι που ανακάλυψαν τα ράφλες, τα κυματιστά τσιπς. Πιο τραγανά, πιο νόστιμα, πιο απολαυστικά. Ράφλες. Η γη δεν είναι επίπεδη. Γιατί να είναι τα τσιπς σας. Γεια σας. Είμαι Βίκυ Παγιατάκη. Μέσα από την τηλεφωνική γραμμή της MediaTel θα προσπαθήσω να σας προσφέρω ένα γενικό, αλλά εμπεριστατωμένο, επιστημονικό και αποτελεσματικό οροσκόπιο. Θυμηθείτε, 090 23 21, προσθέτοντας από το 01 έως το 12 τον αριθμό που αντιστοιχεί στο δικό σας ζώδιο. Πρεμιέρα στο Μέγκα. Ένα φως στο σκοτάδι. Μια λέξη στη σιωπή. Ένα χαμόγελο στη θλίψη. My name is Leonard Long. I'm back. Γιατρός και ασθενής μαζί στη μεγάλη περιπέτεια της επιστροφής από τον κόσμο της λησμονιάς και των ονείρων. You didn't wake a thing, you woke a person. Ξυπνήματα. Robert De Niro. Ο Robin Williams. Δύο μεγάλοι ηθοποιοί σε μια συγκινητική ταινία. Τη Μεγάλη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο Μέγκα. Να βρει τις αιτίες, έτσι. Τις αιτίες που οδηγούν τον κόσμο στα ναρκωτικά. Εδώ μιλάμε για ρεπορτάζ. Εμένα ψάχνουν, κρατούν στα χέρια τους το μυστικό του Κουρτ. Τι ξέρετε για το μυστικό του Κουρτ. Ένα παλιό Γερμανό, Dr. Kurt. Αυτό ψάχνει. Αλλά πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι τώρα. Είναι το θέμα, η εκπομπή. Πώς δεν είναι. Το θέμα είναι τι θέλετε να δείξετε. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βέρα Κρούσκα, Γιάννης Βούρος, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φρόσο Λίτρα και ο Κώστας Σιμενός. Οι επαγγελματίες, τη Μεγάλη Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ στο Μέγκα. Του ανθρώπου που όχλος επέλεξε να ζήσει. Η διαδρομή της ζωής του είναι γεμάτη δοκιμασίες.
μονομαχεί στην αρένα για να αποκτήσει την ελευθερία του. Ο Γολγοθάς του είναι μακρύς, αλλά η πίστη του τον ανυψώνει. Μεγάλη Πέμπτη μετά τα μεσάνυχτα στο Μέγκα, Βαραβάς, έργα και ημέρες ενός αμαρτωλού. Είμαι. Θεριακλής στο τσιγάρο. Αυτό ήταν το θέμα της Παρασκευής. Καπνιστές, μη καπνιστές. Και τουλάχιστον μου στείλαν εδώ πέρα και ένα φαξ. Η αντικαρκινική που είναι, που λέει τον ευχαριστούμε που είναι γνωστός καπνιστής και δεν καπνίζει. Η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία. Και μου κάνει και μία ανάλυση, αλλά βέβαια σήμερα δεν θα μπορούσα. Αλλά ευχαριστώ τον κύριο Νικόλα Δοντά, ο οποίος με ευχαριστεί που δεν καπνίζω στον αέρα. Καπνίζω στα διαφημιστικά μηνύματα. Λοιπόν, δεν θα σου ζητήσω τίποτα, πατέρα Βασιλέ. Το έργο σου μιλάει μόνο του και έχεις ένα ραντεβού την Τετάρτη. Κρατήσου και την Τετάρτη να τα βρεις με τον Δήμαρχο, γιατί μπορεί να γίνει σημαντική συνεργασία και να έχεις και σημαντική βοήθεια από το Δήμο, αλλά να βοηθήσεις και εσύ τον Δήμαρχο Αθηναίων. Τα αρνιά ισχύουν όμως. Τα αρνιά ισχύουν. Σιγά, βγάζεις από τη μίγα ξύγη που λένε και από την εκπομπή βγάζεις τρικλικερίδια. Λοιπόν, τον κύριο Μανώλη Σκουλάκη θα ήθελα να κάνει μια τοποθέτηση, έτσι ένα κλείσιμο. Νομίζω ότι από την προσεγμένη προσέγγιση που έκανες και έκαναν όλοι που τοποθετήθηκαν, βγήκε ένα συμπέρασμα. Κανείς δεν μπορεί μόνος του να αντιμετωπίσει τα πολλά και μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας ίσως πιο οξυμένα. Ίσως όλοι μαζί τα καταφέρουμε. Με πρώτα κύρια ευθύνη της πολιτείας, της εκκλησίας, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Και κάθε πολίτη, και κάθε πολίτη. Εκείνο που εγώ θέλω να στείλω σαν μήνυμα είναι το εξής. Ήρθε η ώρα όλοι μαζί να τα αναδείξουμε τα προβλήματα και να μην αφήνουμε να αναδεικνύονται μόνα τους με οδυνηρό τρόπο. Π.χ. Αθήγανοι στον Ασπρόπυργο, π.χ. γέροι στα Παγκάκια, π.χ. παιδιά των Φαναριών όπως είπαμε και τόσα άλλα. Πρέπει να σταματήσουμε τη σιωπηρή συνένεση ή συνενοχή. Να λέμε άστα αυτά μην τα αγγίζεις, θα τα αγγίξουμε, γιατί πρέπει να προλάβουμε εμείς πριν εκραγούν να τα προσεγγίσουμε σωστά και να έχουμε το θάρρος όλοι μαζί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όπως είπα, πολιτεία κτλ. Και κυρίως πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στις τοπικές κοινωνίες, Ανδρέα. Κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να αυτοοργανωθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με τη βοήθεια της πολιτείας. Είτε ενορία λέγεται αυτό, είτε δήμος, είτε καπή, είτε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Και να σας πω κάτι, μήπως ήρθε η ώρα κάθε νομός από αυτά που στέλνει κάθε μήνα στο Λότο, κάθε εβδομάδα στο Λότο, στο Προπό, δεν ξέρω, σε όλα αυτά τα παιχνίδια, μήπως ήρθε η ώρα να θεσμοθετηθεί επίσημα και ένα προνοιώσιμο για κάθε νομό όμως. Να ξέρει κάθε νομός ότι έχει αυτό το έσοδο για την αντιμετώπιση των πολλών και μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που υπάρχουν και έρχονται και πρέπει να τα προλάβουμε πριν μας προλάβουν. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικήτα, Κρυσούλα. Εγώ θέλω να πω ότι αλίμονο στις κοινωνίες που έχουν ανάγκη από φιλανθρωπία. Είναι ένα πρόβλημα που δεν θα πρέπει να υπάρχει. Μας στεναχωρεί όλους, νομίζω, το να βλέπουμε άστεγους, άπορους ανθρώπους να βγαίνουν στο δρόμο, στις εκπομπές, να ζητάνε. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία που είπε κανένας ότι, ή που είπε ότι γεννιέται κανένας με το αίσθημα της φιλανθρωπίας. Όχι. Η φιλανθρωπία μαθαίνεται. Και μαθαίνεται μέσα στην οικογένεια, μαθαίνεται ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο. Και κάνω μια έκκληση στους δασκάλους και στους καθηγητές, αντί του θέματος της έκθεσης η αποταμίευση να μπει περισσότερο το θέμα της φιλανθρωπίας. Αντί για Σκρούτς Μακντάκ μαθητές, να έχουμε φιλάνθρωπους μαθητές. Να έχουμε φιλάνθρωπους γιατί πολύ αυτό μαθαίνεται και εκπαιδεύεται. Μάλιστα. Συμφωνείς με το... Συμφωνώ και επαυξάνω. Και επαυξάνεις. Θες, Τζένι μου, να πεις κάτι. Μία παροιμία ελληνική. Να. Η ελεημοσύνη είναι μισή προσευχή. Μάλιστα. Πατέρα Βασίλη, επειδή σου είπα ότι δεν θα μιλήσεις για να τα πεις την Τετάρτη και μου στενοχωρήθηκες, πες την τελευταία κουβέντα, αλλά σύντομα γιατί με κυνηγάνε, με πυροβολούν με το χρόνο, με το όπλο του χρόνου.
Ναι, θα ήθελα πρώτα να πω ότι η κυρία που είπε περί Δεσποτάδας και περί Παπάδας ήθελε να φωτιστούμε πρώτοι εμείς, να καταλάβουμε την αποστολή μας, να έρθει η Εκκλησία στην πρώτη, στην αποστολική βάση. Να αναδείξει η Εκκλησία νέους μεγάλους βασιλείους, νέους παχόμοιους, νέους μεγάλους ανδενείους. Και βεβαίως ιερατείο. Να παρατήσουμε τα πλούτη και τα χρυσά και τα, τη μαλφή και τα λοιπά και να κατέβουμε εκεί που μας έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Μοναχοί, μοναχές, ιερωμένοι, αρχιερείς και οποιοδήποτε. Όσο για τη δεύτερη κυρία, εμείς ξέρω ποια είναι, θυμήθηκα, μου θύμισε και ο συνεργάτης μου, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ήρθε κατ' επανάληψη στο σπίτι το δικό μου, έφαγε, ήπιε και ας με διαψεύσει και φορτώθηκε όσο κατά το δύναμη μπορούσαμε. Τώρα για βιβλιάριο πρόνοιας από εδώ. Αντρέα μου, αν δεν το πήρε, σίγουρα δεν θα το δικαιούσα. Εγώ δεν με πρόνοι. Σίγουρα δεν θα το δικαιούσα. Να κλείσω με το να κάνουμε όχι ένα Πάσχα όπως κάνουμε κάθε χρόνο, βρώσεις και πόσεις, αλλά είναι ένα Πάσχα αφιερωμένο στον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί ο άνθρωπος κρύβεται στο Χριστό και ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο. Έτσι. Ένα τέτοιο Πάσχα, πέρα για πέρα ελληνικό, γεμάτο ανθρωπιά, ας μας αξιώσει όλους ο Κύριος να κάνει. Αυτή είναι και η δικιά μου ευχή. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου για τη συμμετοχή. Σύντομα είναι, όχι, είναι τα δώρα των φίλων μας, που θα είναι και ένα σύντομο διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε με τα υπόλοιπα θέματα του Χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Τώρα από τη Market Plan, 42 κρυστάλλινα ποτήρια Studio Ni 24, μόνο με 9.000 προκαταβολή και 8 άτοκες